Με την επιδημία του κορονοϊού να έχει εκθετική μορφή και στην Κρήτη, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιε περιοχέ στο νησί που υπερτερούν όσον αφορά την αύξηση των κρουσμάτων στην καρδιά του τρίτου επιδημικού κύματο που χτυπάει τη χώρα. Με βάση τον καθηγητή λοιμοξιολογία, μέλο τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κορονοϊό Αχιλέα Γκίκα, που μίλησε στην εκπομπή ώρα εχμής, το πρόβλημα έχει διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα του νησιού. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τη 18η Μαρτίου, οι Δήμοι με τα αυξημένα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου είναι η Δήμοι Ηρακλείου, Μινώα Απεδιάδο, Χερσονήσου και Φεστού. Ειδικότερα στο Ηράκλειο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάχυτη μετάδοση του ιού και στην περιφέρεια και στο κέντρο του Ηρακλείου, το Ηράκλειο είναι αυτό που υπερισχύει. Το Ηράκλειο, αν το υπολογίσουμε σε κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, έχει 17 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους την ημέρα. Okay. Οπότε, ακολουθεί η, η, η περιοχή... Αυτά είναι τις το 18 του μηνός, mm -hmm. από τον επιδημιολογικό χάρτη. Ε, ακολουθεί η περιοχή Μινού Απεδιάδο με 17, περίπου ίδια με το Ηράκλειο, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη διασπορά. Ακολουθούν οι Αρχάνε, ο Δήμος Φεστού, ακολουθεί η Χερσόνησος με 10, το Μαλεβίζι, η Γόρτινα και μόνο η Βιάνος δεν έχει καταγράψει μέχρι τώρα ε, περιστατικό. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, οι Δήμοι Ανογείων, Μιλοποτάμου και Ρεθύμνου είναι αυτοί που καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή, με πτωτική τάση μετά και τα πρόσφατα μέτρα. Η εικόνα είναι αντιστρόφως ανάλογη στα Χανιά. Το πρόβλημα εκεί εντοπίζεται κυρίως στο Δήμο Χανίων και λιγότερο στην Ενδοχώρα. Ενώ πολύ καλύτερα είναι τα επιδημιολογικά στοιχεία για την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Ε, πρόσφατα απαγορέψαμε διάφορα πράγματα, μνημόσυνα, κυ... μεγάλες κηδείες, <σχεδίδι> κοινωνικές εκδηλώσεις που γινόταν πάρα πολλές και πιθανότατα επιβάρυναν το επιδημιολογικό φορτίο. Με βάση τον κύριο Γκίκα υπάρχουν και δύο δήμοι που αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη χωρίς να σημαίνει ότι η επιδημιολογική εικόνα δεν μπορεί να αλλάξει και εκεί πολύ γρήγορα. Οι δήμοι λοιπόν με τα χαμηλότερα κρούσματα είναι ο Δήμος Βιάνου στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και ο Δήμος Σαμαρίου στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Ενώ καλή είναι η εικόνα σε όλους σχεδόν τους δήμους της περιφερειακής ενότητας του Λασιθίου. Ήθελα να πω ότι αυτό, η συζήτηση που κάνουμε και η, η αξιολόγηση την οποία την κάνουμε κάθε μέρα μεταξύ μας και μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε κάθε μέρα και ξέρουμε mm -hmm. ποια περιοχή έχει μεγαλύτερο φορτίο και λιγότερο mm -hmm. φορτίο και ανακοινώνεται και σε, ε, σε, στις κυβερνητικές ανακοινώσεις και τα λοιπά, έχει την έννοια όχι ενοχοποίησης κάποιου νόμου γιατί ο ιό δεν χαρίζει κάστανο σε κανέναν, ούτε υπάρχει ο καλύτερο και ο χειρότερο, ο ένοχο και ο μη ένοχο. Είναι ε, η προσοχή που πρέπει να δοθεί, και βέβαια υπάρχει και το φαινόμενο τη τύχη. Η υπερμετάδοση μπορεί να στο κάτσει οποιαδήποτε στιγμή χωρί να φτάσει τίποτα.